Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερνι εκπομπή Αγροτικό ημερολόγιο. Σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ο έτερος Καπαδόκης, Γρηγόρης Δημοσίδης θα είναι μαζί μας μέσω Skype, μέσω του τρόπου της εποχής της πανδημίας. Χαίρε Γρηγόρη. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Μας έκανε ένα καλό πανδημία, μας εξοικείωσε στις νέες τεχνολογίες και έτσι μπορούμε και από απόσταση να παρουσιάσουμε την εκπομπή. Ναι, αυτό είναι ένα από τα λίγα καλά, γιατί όλα τα άλλα, Γρηγόρη, δεν είναι καλά. Δηλαδή, όλη αυτή η συνθήκη είναι δύσκολη πολύ, σε κάθε περίπτωση. Αλλά, πράγματι, πράγματα που τα γνωρίζαμε, όπως οι συνδέσεις αυτές, δεν τα είχαν, δεν τα δουλεύαμε όμως. Είχαμε συνηθίσει στην πεπατημένη. Έχουμε εξοικειωθεί με αυτές τις εφαρμογές, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα μείνουν και όταν αυτός ο εφιάλτης παρέλθει, όπως παρήλθαν στο παρελθόν και άλλοι εφιάλτες, όπως η Ασιατική, η Ισπανική γρήπη και ούτω καθεξής. Γρηγόρη, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα, τον κλάδο της μελισσοκομείας. Ένα κλάδο που έχει πολύ μεγάλη δυναμική, παράγει ένα εξαιρετικό προϊόν. Το ελληνικό μέλι ξεχωρίζει για την ποιότητά του. Ένας θησαυρός πραγματικός, ο οποίος όμως είναι παραγνωρισμένος, υποτιμημένος θα έλεγε κανείς, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν και άλλοι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα, που δεν είναι άλλο από τις αθρώες εισαγωγές και τις ελληνοποιήσεις εντός εισαγωγικών, τα βαφτίσια, προϊόντων που μάλιστα εν προκειμένου είναι και πολύ κακά ποιοτικός. Είναι αλήθεια, Νίκο, ότι ο κλάδος μελισσοκομείας, ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, μεγενθύνθηκε και μεγάλωσε. Πολλά νέα παιδιά, πολλοί άνθρωποι, έστω και όχι σαν κύριο επάγγελμα, αλλά σαν συμπληρωματικό εισόδημα, φαίνεται ότι άρχισε να ασχολούνται με τη μελισσοκομεία. Η περιοχή μας βέβαια δεν είναι ξένη ως προς τον κλάδο αυτό, ειδικότερα στο νησί της Θάσου που παράγεται και ένα συγκεκριμένο μέλι, το κρυφόμελο της Θάσου, το οποίο έχει τα ιδιαίτερα δικά του χαρακτηριστικά. Είναι ένας κλάδος ο οποίος ιστορικά στο νησί μπορούμε να πάμε πίσω περίπου 50 χρόνια, ίσως και περισσότερα, και ο οποίος δίνει ένα αρκετά σημαντικό συμπληρωματικό εισόδημα. Στο Δένησι υπάρχει και ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός, ένας από τους λίγους πανελλαδικά, ο οποίος αναπτύσσει μία δράση τα τελευταία χρόνια και με την καθοδήγηση του Προέδρου και του κ. Παναγιωτόπουλου, αναπτύσσεται διαρκώς με νέες επενδύσεις, με εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του, και με την δυνατότητα στους θασίτες μελισσοπαραγωγούς να μπορούν να διανύμουν την παραγωγή τους μέσα από αυτό το συνεταιρισμό. Και Γρηγόρη, πάνω απ' όλα, σε αυτή τη συγκυρία, ένας συνεταιρισμός ο οποίος είναι υγιής, εύρωστος οικονομικά. Έχουμε μαζί μας δύο ανθρώπους του κλάδου της μελισσοκομείας, εδώ μαζί μας, στο στούντιο της εκπομπής Αγροτικό ημερολόγιο, τον πρόεδρο του Μελισσοκόμου Καβάλας, Σίμω Μπέλο. Χαίρετε κύριε Μπέλο. Καλησπέρα σας. Και σε απόσταση από διατηλεφώνου ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Θάσου, Κώστας Παναγιωτόπουλος. Χαίρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Θέλω να σας χαιρετήσω κι εγώ, εσάς, τους συνεργάτες σας, τους φίλους μου εκεί, τους συναδέλφους, τον φίλο μου τον Μπέλο, τον Δημοσίδη, και όλους τους τηλεθεατές του καναλιού σας. Μάλιστα. Πριν ξεκινήσουμε, μάλλον θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα ρεπορτάζ που κάναμε στο μελισσοκομείο ενός μέλους του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Θάσου, του Γιώργου Μπραστιανού. Πήγαμε εκεί και μπορώ να πω, Γρηγόρη, ότι κανονικά και ως γιος μελισσοκόμου έκανα επιθεώρηση σε μελίση. Και εγώ, και φυσικά επειδή
δεν θα μπορούσα να την κάνω όπως την κάνουν, δεν θα μπορούσα παρά να την κάνω όπως οι μελισσοκόμοι, φυσικά χωρίς προστατευτικά και τέτοια, γιατί για μας τους μελισσοκόμους ή τους γιους των μελισσοκόμων, αυτά είναι περιττά πράγματα. Σωστά, κύριε Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτό έκανα. Να δούμε λοιπόν την επιθεώρηση. Είναι η εποχή που ο τρίγος έχει ολοκληρωθεί, η σοδειά βγήκε, τώρα τα μελίσια μπαίνουν σε μια άλλη φάση, να ξεχειμωνιάσουν, να δυναμώσουν για να βγάλουν το χειμώνα, έτσι ώστε από την άνοιξη να μπορούν και πάλι να αναπτυχθούν. Τώρα το ζήτημα είναι η συντήρηση και να ξεχειμωνιάσουν. Να δούμε το ρεπορτάζ που κάναμε σήμερα το πρωί και επιστρέφουμε. Ο τρίγος των μελισσιών ολοκληρώθηκε και οι μελισσοκόμοι μπήκαν στη ρουτίνα του χειμώνα. Τα μελίσια ετοιμάζονται να ξεχειμωνιάσουν σε μέρη που υπάρχει περίσσια γύρι και τροφή, έτσι ώστε τα μελίσια να γονιμοποιηθούν και να πάρουν κάποιες προμήθειες για το χειμώνα. Πήγαμε στο μελισσοκομείο του μέλους του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Θάσου, Γιώργου Μπραστιανού, στο μικρό τύμπανο της Ξάνθης. Και ο Γιώργος Μπραστιανός έκανε επιθεώρηση κυψέλης ενώπιον της κάμερας, αρχίζοντας από το καπνιστήρι. Είμαστε στο μικρό τύμπανο Ξάνθης με τον Γιώργο τον Μπραστιανό, μέλος του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Θάσου. Προηγουμένως ανάψαμε το καπνιστάρι, σωστά? Καπνιστήρι, ναι. Καπνιστήρι λοιπόν. Το ανάψαμε. Γιατί χρειάζεται αυτό, Γιώργο? Για να ηρεμήσουμε τις μέλισσες. Να ηρεμήσουμε τις μέλισσες, να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να δούμε τι κάνει το μελίσι. Βρισκόμαστε στην περίοδο μετά τη συγκομιδή, έτσι? Βεβαίως, είμαστε στην περίοδο. Ο τρίγος τελείωσε και πλέον τα μελίσια ακολουθούν μια διαδικασία ξεχειμωνιάσματος, όπου πέφτουν σε κατά κάποιο τρόπο χειμερή ανάρκη για αυτά, για να πάμε να περάσουμε στην καινούργιο έτος, την άνοιξη, με καινούργιο πληθυσμό και να ξεκινήσει καινούργια περίοδος. Και πριν περάσουμε τη χειμερή ανάρκη, τα μελίσια έρχονται σε μια περιοχή όπως εδώ, γιατί έχει νομή, που λέμε, τροφή δηλαδή, που θα τα βοηθήσει να βγουν μέλισσες, εργάτριες, ικανές να ξεχειμωνιάσουν. Ακριβώς, ακριβώς. Το φθινοπωρινό ρίκι δουλεύουν τώρα, το κοινό σουσούρα το λέμε εμείς, που βοηθάει να κάνουν αλλαγή τον πληθυσμό τους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο για τα μελίσια, ώστε να πάμε σε αυτό το ξεχειμώνιασμα με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Και τώρα λοιπόν θα ανοίξουμε ένα μελίσι, να δούμε τι γίνεται. Είναι μικρός. Εδώ τώρα, Γιώργο, αυτό υπάρχει κατάλληλη μόνωση και εδώ το κυρόπονο σαν κουβέρτα για τον πληθυσμό. Να δούμε από πιο κοντά τις μέλισσες. Εδώ τώρα τι ελέγχουμε, Γιώργο? Τώρα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα η δουλειά μας είναι να δούμε πρώτον, φυσικά, να έχει μάνα, η οποία είμαστε και τυχεροί, βασίλισσα που λέμε, ναι, είναι εδώ πέρα να μπορεί να τη βρει η την κάμερα. Είδαμε. Ξεχωρίζει την από είδαμε, τις άλλες. Ξεχωρίζει. Είναι μεγαλύτερη, είναι άλλου χρώματος. Έτσι ακριβώς. Πρώτα κάνουμε έλεγχο για αυτό, μετά κάνουμε έλεγχο για τυχόν κάποια παράσιτα βαρώα, είναι κάποιες ιώσεις που μπορεί να έχει αναμελήσει αυτή την περίοδο, κάποια θέματα τα οποία τα επηρεάζει για την υγιεινή τους. Και εφόσον ελέγξουμε και τις τροφές, αν χρειαστούν κάποιο συμπλήρωμα, οτιδήποτε, πράττουμε τα ανάλογα. Και εδώ, Γιώργο, τα ταΐζουμε τα μελίσια αυτή την περίοδο, γιατί τα κλέψαμε προηγουμένως. Εντάξει, αν μπορούμε να το πούμε κλοπή, ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αυτό κάνουμε δηλαδή. Αυτό κάνουμε, αν και στην προκειμένη περίπτωση τώρα... Ναι, αυτό δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, αυτό γιατί βρίσκουν αυτή την περίοδο. Και μάλιστα υπάρχουν και σφραγισμένα τελάρα, υπάρχουν δηλαδή. Και, ναι, δεν τα κλέβουμε όλα. Δεν τα κλέβουμε όλα. Κλέψαμε κομψά δηλαδή. Κλέψαμε κομψά. Αφήσαμε και για αυτά. Δόξα τω Θεώ μας αποζήμιωσαν. Εδώ μπορούν να φανούν και οι γύρες που αρχίζουν να αποθηκεύουν. Γιατί χρειάζεται εκτός το μέλι και η γύρη, είναι απαραίτητο για την εκτροφή του γόνου. Αυτός εδώ είναι ο γόνος. Αυτή η έκταση εδώ πέρα. Καινούργιες μέλισσες δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Που θα εκολαφθούν αργότερα για να... Και να πούμε ότι οι μέλισσες αυτές... Εδώ αποθηκεύουν περισσότερο γύρι. Φαίνεται και στα πόδια τους, αν έρθει η κάμερα κοντά. Οι μελισσοκόμοι τα λένε και κεράφια αυτά, έτσι. Κεράφια, ακριβώς. Ξέρετε κι εσείς. Εδώ πέρα
είναι. Είπαμε, αυτά. Γιώργο, γιος Μελισσοκόμου. Βέβαια, φαίνεται. Εδώ στα πόδια τους κρατάνε τα κεράφια. Υγιής είναι το μελίσι αυτό. Βασίλισσα έχει, αποθέματα έχει. Είναι στην περίοδο που δουλεύει. Εδώ, αν την άκουσουμε λίγο, θα πέσουν και κάποιες σταγόνες μέλι, ίσως μέσα περισσότερο. Ναι, είμαστε καλά. Αυτό που βλέπετε. Ορίστε, τώρα, βλέπουμε το μέλι που πέφτει. Το μέλι που πέφτει. Αυτό το μελίσι τώρα είναι ικανό να ξεχειμωνιάσει. Εντάξει. Και τώρα, επειδή είναι λίγα τα τελάρα, έχει τη μόνωση, τη μόνωση εδώ με το φελιζόλ και την επιπλέον μόνωση με το κυρόπανο. Με το κυρόπανο, κουβέρτα δηλαδή. Κουβέρτα, για να μην κρυώνει το χειμώνα. Για να μην κρυώνει το χειμώνα. Απομονώνουμε το υπόλοιπο μέρος της κυψέλης, το οποίο δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο. Μικραίνουμε ώστε μικρότερος χώρος πιο εύκολα να το ζεστάνουν. Πιο εύκολα ζεστάνεται κλπ. Και συντηρείται. Και όταν όλα πάνε καλά και την άνοιξη δυναμώσει το μελίσι, αυτό το μελίσι που βλέπουμε που τώρα έχει 5 τελάρα, μπορεί να φτάσει 20. Τα 20, έτσι. Και μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Ακριβώς. Μπαίνει και καπάκι και όλα αυτά. Δεύτερος όροφος. Δεύτερος όροφος. Ακριβώς. Λίγο αργότερα οι ρόλοι άλλαξαν. Ο διευθυντής της τηλεόρασης του Σέντερ Νίκος Πιτσέρης, με την ιδιότητα του ιού Μελισσοκόμου, άνοιξε με τη σειρά του μία κυψέλη και έκανε την καθιερωμένη επιθεώρηση. Βγάζουμε το κυρόπανο. Το κυρόπανο. Καπνίζουμε το μελίσι. Ακριβώς. Καλά. Με τη βοήθεια του ξέστρου. Εδώ βλέπουμε ότι αρχίζουν. Βλέπουμε ότι έχει πολύ μέλι, έτσι. Αρχίζουν να τοποθετούν μέλι, ναι. Ναι. Είναι φρέσκο αυτό το μέλι. Φρέσκο, φρέσκο. Αυτά τα κυριά μετά τον τρίγο μπαίνουν άδεια και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και τα γεμίζουν. Δεν βλέπουμε εδώ ακόμα τη βασίλισσα. Ούτε εγώ, ναι. Εδώ έχει γόνο. Εδώ έχει γόνο, έτσι. Ναι. Γόνος είναι εδώ. Ακριβώς, αυτά εδώ, τα σφαγισμένα. Αυτά, αλλά εδώ είναι γύρι. Εκεί και, είναι το, και το μέλι. Συνήθως έτσι τα τοποθετούν. Αυτά λοιπόν, είδαμε, επιθεωρήσαμε το μελίσι. Κύριε Παγιακετόπουλε, είμαστε σε καλό δρόμο, το έχουμε, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως, σε καλό δρόμο. Άμα τρώμε μέλι, πάντα είμαστε σε καλό δρόμο. Πάντα είμαστε και είναι καλό να είμαστε σε επαφή και με τα καταπληκτικά προϊόντα που παράγει η Κυψέλη. Αλήθεια, κύριε Μπέλο και κύριε Παναγιωτόπουλε, να ξεκινήσουμε με εσάς κύριε Μπέλο και μετά να πάμε σε εσάς κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτή την περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, πολλοί κόσμος αισθάνεται ανάγκη να βελτιώσει την διατροφή του, να πάει σε πιο υγιεινά προϊόντα. Έχει φανεί μια στροφή προς τα καταπληκτικά προϊόντα του μελισσιού. Τι λέτε, κύριε Μπέλο? Ναι, σαφώς έχει παρατηρηθεί αυτό το στοιχείο το οποίο αναφέρεται. Και ιδιαίτερα βλέπουμε ότι ζητάει ακόμα στην πρόπολη, η οποία πρόπολη είναι ένα ισχυρότατο αντιβιωτικό. Μπορώ να πω είναι το καλύτερο προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά σαν αντιβιωτικό. Και είναι δυστυχώς κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το έχουν μάθει πολύ. Βέβαια και το μέλι αυτή την περίοδο είναι εξαιρετικό. Και τα άλλα προϊόντα της Κυψέλης, αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει τα προϊόντα. Φυσικά και αυτό επιβαρύνει και εμάς. Και φυσικά αρκεί να είναι αγνά και αυθεντικά, γιατί θα έρθουμε και σε αυτό που είναι μεγάλη μάστιγα οι ελληνοποιήσεις. Και έχουμε και δύο μέρες πριν μια σημαντική ανακάλυψη από τον Εφέτο που βρήκε νοθευμένα μέλια. Σε εσάς, κύριε Παναγιώτοπουλε, βλέπετε αυτή τη στροφή του κόσμου
προς τα προϊόντα της μέλισσας. Αυτό είναι σίγουρο, ιδιαίτερα τώρα με την εποχή της πανδημίας, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Μπέλος, πρόπολη και μέλι, καταναλώνουμε πολύ περισσότερο. Και γιατί όμως, έγιναν τεστ στην Αγγλία σε 500 μελισσοκόμους και ούτε ένας βρέθηκε θετικός. Επίσης, 3 μελισσοκόμοι βάλαν σε 48 ώρες με 5 θετικούς που ήταν στον ιό και δεν κόλλησαν. Και στην Ελλάδα, από τηλέφωνα που έχω με πολλούς συναδέλφους που γνωρίζω στον κλάδο μας, κανείς δεν έχει τον κορονοϊό. Εάν τρώμε μέλι και πρόπολη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε καλά, είμαστε θωρακισμένοι. Βεβαίως και είμαστε. Το λέω υπεύθυνα και το τονίζω. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Σπιτσέρη, αυτό κύριε που αποσχολεί τον κλάδο μας είναι οι ελληνοποιήσεις. Θα έρθουμε αμέσως μετά, θα έρθουμε με αφορμή το επόμενο ρεπορτάζ. Γρηγόρη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι από την πλευρά σου πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε αμέσως μετά στο επόμενο ρεπορτάζ και στο φλέγον θέμα των ελληνοποιήσεων και της πολύ μεγάλης νοθείας που γίνεται σε ένα μέλι, σε ένα προϊόν που για να βοηθήσει πρέπει να είναι φυσικά αγνό. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα αγνού προϊόντος, το οποίο είναι φορές που δεν φτάνει τελικά στο καταναλωτή. Γρηγόρη. Καταρχήν, Νίκο, να πω ότι είσαι έτοιμος πλέον να ασκήσεις. Είμαι έτοιμος, ναι. Και εσύ, από ό,τι είναι. Μιλάω κι εγώ σαν γιος μελισσοκόμου, γιατί και ο δικός μου πατέρας είχε μελίσια και μάλιστα για την εποχή του αρκετά. Εγώ θέλω να πω το εξής, φυσικά και η υγιεινή διατροφή, η τροφή με φυσικά προϊόντα, η κατανάλωση πρόπολης μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να είναι πιο δυνατός σωματικά, να είναι πιο ανθεκτικό σε κάποιες αρρώστιες. Βέβαια αυτό, για να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό που θα πούμε, δεν αναιρεί ότι όλοι θα πρέπει να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα τα οποία προτείνουν οι επιστήμονες όσον αφορά την πανδημία, έτσι. Γι' αυτό και ο κύριος Μπέλος είναι κανονικά εδώ με τη μάσκα, όπως προβλέπετε και όλα αυτά. Εννοείται. Το θέμα των ελληνοποιήσεων του μελιού τώρα βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα έρθουμε αμέσως μετά. Να δούμε το ρεπορτάζ. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ με τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Καβάλας, τον Σίμον Μπέλο, και τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Θάσο Κώστα Παναγιωτόπουλο δια τηλεφώνου, τον Γρηγόρη Τιμοσίδη μέσω Skype. Να δούμε το δεύτερο ρεπορτάζ, το ίδιο μελισσοκομείο με τον Γιώργο Πρεσιανό, στο οποίο μιλάμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελισσοκομεία με αιχμή του δόρατος, τι άλλο, την νοθεία του μελιού. Βρέθηκαν δύο μέρες πριν νοθευμένα μέλια, που μέλια δεν ήταν. Ήταν κάτι περίεργα προϊόντα με καραμελόχρωμα. Σιρόπι μελιού με καραμελόχρωμα. Σιρόπι μελιού με καραμελόχρωμα. Να δούμε το ρεπορτάζ στο μελισσοκομείο και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της μελισσοκομείας. Ο τρίγος για τους μελισσοκόμους της Θάσου, παρά την πανδημία και τα ούκο λίγα εμπόδια, ήταν και φέτος ικανοποιητικός. Η παραγωγή του θασίτικου πευκόμελου ήταν καλή, ενώ και οι μετακινήσεις για τις υπόλοιπες νομές στην γύρω περιοχή δεν δημιούργησαν πρόβλημα στην παραγωγή. Αντιθέτως, λόγω της πανδημίας και των απαγορεύσεων, πρόβλημα αντιμετώπισαν οι μελισσοκόμοι εκτός νησιού, που δεν μπόρεσαν να μεταφέρουν τα μελίσια τους στο νησί. Αν και ήταν περίεργη και δύσκολη χρονιά για όλους τους μελισσοκόμους, δόξα τω Θεώ, μας αποζημίωσε. Τα πεύκα κάνανε στη Θάσο πάλι τη δουλειά τους. Βγάλαμε, πιστεύω, ικανοποιητική παραγωγή. Και δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι σύμφωνα τη χρονιά ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Και να πούμε ότι το πεύκο της Θάσου είναι ιδιαίτερα μελιτοφόρο, έτσι. Δεν είναι όλα τα πεύκα το ίδιο. Όχι, σίγουρα όχι. Και μελιτοφόρο και ιδιαίτερο σαν την ποιότητα και σαν γεύση ακόμα. Είναι ένα από τα μέλια που τα ξέρει ο κόσμος και τα προτιμά. Περίοδος πανδημίας. Απαγορεύσεις σε μετακινήσεις και με τη μελισσοκομεία να είναι μια νομαδική εργασία. Πώς σας επηρέασε αυτό, αλήθεια? Αυτό σαν νησί της Θάσου,
προσωπικά εμάς, δεν μας επηρέασε τόσο όσο επαγγελματίες εκτός νησιού, γιατί η Θάσος δεν δουλεύεται μόνο από τους ντόπιους. Στη Θάσος πηγαίνει ουσιαστικά πηγαίνουν οι μελισσοκόμοι από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ακριβώς. Και επειδή, όχι μόνο. Και επειδή οι απογοήτευσεις ήταν κατά νομούς, είχαν πρόβλημα οι συνάδελφοι να έρθουν μέσα στη Θάσο, πράγμα που εμείς σαν συνεταιρισμός και ο πρόεδρός μας προσπαθήσαμε να τις πανεβάσεις μας στο Δήμο και στο Λιμεναρχείο να το αλλάξουμε αυτό, δεν κατέστη δυνατό, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να μπουν μέσα για να βγάλουν τη σοδειά τους, να κάνουν τη δουλειά τους και δεν το καταφέραμε δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε τη δυνατότητα να βγαίνουμε όταν χρειαζόταν από το νησί και μπορώ να πω σε αυτόν τον τομέα δεν μας επηρέασε τόσο τους πολύ. Τους παρακείμενους νομούς που συνήθως πηγαίνουν, Δράμα, Ξάνθη. Ακριβώς. Εκεί που μας επηρέασε περισσότερο είναι στην πώληση του μελιού. Όπως όλα τα προϊόντα υπήρχε ένα πρόβλημα διάθεσης, επηρεάστηκε και το μέλι και σιγά σιγά ο κόσμος μετά στράφηκε βέβαια στα προϊόντα τα αγνά, και της Κυψέλης και άλλα προϊόντα και υπήρχε μία άνοδος. Απλά το πρώτο διάστημα, τους πρώτους δύο μήνες της καραντίνας είχαμε όλοι πρόβλημα. Τα προβλήματα ωστόσο για τους μελισσοκόμους είναι πολλά. Με αιχμή του δόρατος, τις αθρώες εισαγωγές κινέζικου βιομηχανικού μελιού σε εξευτελιστική τιμή, το οποίο αναμειγνύεται με καραμελόχρωμα και λανσάρεται στην ελληνική αγορά σαν ελληνικό. Επιπροσθέτως, οι μελισσοκόμοι επιβαρύνονται με τα πολλά πάγια έξοδα που συνεπάγονται οι συχνές μετακινήσεις, που μάλιστα στην περίπτωση της Θάσου επιβαρύνονται επιπλέον με τον άβλο των φεριμπότ. Και φυσικά υπάρχει το μόνιμο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια με τις αθρώες εισαγωγές μελιών πολύ κατώτερης ποιότητας, τα οποία είτε βαφτίζονται ελληνικά είτε αναμειγνύονται σε μια πολύ μικρή αναλογία με ελληνικά και διατίθενται στον εμπόριο σαν ελληνικά. Σαν ελληνικά. Αυτό είναι μια μάστιγα πλέον του επαγγέλματός μας. Ο καταναλωτής με αυτή την περίοδο και πριν με την κρίση και τώρα με τον κορονοϊό που συνεχίζεται να υπάρχουν οικονομικά προβλήματα προσπαθεί με φθηνότερο προϊόν να καλύψει κάποιες ανάγκες στο σπίτι. Δυστυχώς αυτό πάντα δεν είναι όμως και το καλύτερο. Υποβαθμισμένα προϊόντα έρχονται στη χώρα μας σε χαμηλότερες τιμές, αλλά δεν έχουν σε καμιά περίπτωση την ποιότητα που έχουν τα ελληνικά μέλια, τα μέλια τα δικά μας, τα οποία βλέποντας στα ράφια κάποιες τιμές δεν μπορούν να διατηρηθούν τα δικά μας τα μέλια, γιατί δεν ανταμείβεται αυτό το επάγγελμα και αυτό το πράγμα με αυτές τις τιμές. Οπότε σίγουρα κάτι άλλο εκτός από μέλι. Και να πούμε. Και να πούμε ότι πέρα. Τα έξοδα για το μελισσοκόμο δεν είναι λίγα. Είναι καθόλου. Μετακινήσεις πολλές. Πάρα πολλές μετακινήσεις. Υπάρχουν πετρέλαια, διόδια πολλά. Υπάρχουν συνάδελφοι ταξιδεύουν μέχρι την Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο. Εμείς στη Θάσο η ιδιωτερότητά μας είναι, έχουμε και το ferryboat που όσοι ξέρουν είναι και αυτό ένα μεγάλο έξοδο. Φυσικά όλο τον χρόνο είμαστε, να το πούμε, με το χέρι στην τσέπη και περιμένουμε αυτούς τους 2-3 μήνες της συγκομιδής για να καλύψουμε τα έξοδα και τις ανάγκες του καθενός. Αυτά λοιπόν. Γρηγόρη, να δούμε λίγο, γιατί το πρόβλημα αυτό της ελληνοποίησης συχνά εν προκειμένου και ενδεχομένως και επικίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών προϊόντων είναι ένα ζήτημα τεράστιο που δεν αφορά μόνο τη μελισσοκομεία. Δυο μέρες πριν βεβαίως εντοπίστηκε σε έλεγχο του ΕΒΕΤ μία καθαρή περίπτωση νοθείας σαν αυτές που χρόνια τώρα οι μελισσοκομοί καταγγέλουν. Κορυφή του παγόβουνου θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, γιατί δεν είναι μόνο θέμα παραπλάνησης του καταναλωτή, αλλά είναι το κυριότερο θέμα δημόσιας υγείας, έτσι, διότι όλα αυτά δεν είναι φυσικά προϊόντα, είναι χημικά προϊόντα, εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή, του κάθε πολίτη, και θα έλεγα και ειδικότερα των μικρών παιδιών, γιατί μεγάλοι καταναλωτές είναι τα μικρά παιδιά και νεαρής ηλικία, εκτός από τους μεγαλύτερους, έτσι. Άρα θα πρέπει να γίνει κάτι, να εισακουστούν οι προτάσεις των φορέων των μελισσοκόμων προς την πολιτεία για εντατικότερους ελέγχους και άλλους τρόπους ελέγχων. Θα τα ακούσουμε από το συνδικαλιστικό όργανο, από τον κύριο Μπέλο, αλλά και από τον πρόεδρο, τι προτάσεις έχουν να κάνουν. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα γεγονός το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τους παραγωγούς, διότι έτσι είναι πολύ χαμηλών τιμών, σε πολύ χαμηλές τιμές πωλείται ένα νοθευμένο μέλι, με αποτέλεσμα
να μην επιφέρει το ανάλογο εισόδημα για έναν μελισσοκόμο ο οποίος ασκεί τη μελισσοκομεία του με τον κανονικό τρόπο, με τον παραδοσιακό τρόπο. Και Γρηγόρη, με καθαρά φυσικό τρόπο. Γρηγόρη, δεν είναι λίγες ούτε οι ώρες που διαθέτει ο μελισσοκόμος, ούτε τα έξοδα τα οποία κάνει. Γιατί όλες αυτές οι μετακινήσεις των κυψελών ανά περίοδο είναι έξοδα. Είναι πετρέλαια, είναι τα φέριμποτ, είναι οι εκτός έδρας μετακινήσεις με ό,τι τούτο συνεπάγεται και τα έξοδα του ίδιου του μελισσοκόμου και ούτω καθεξής. Δεν είναι εύκολη δουλειά η μελισσοκομεία, Νίκο. Οι μετακινήσεις όλες αυτές που λες γίνονται βραδινές ώρες. Ξενυχτάει ο μελισσοκόμος για να μετακινήσει τα μελίσια του. Έχει έξοδα. Εκτός από τις μετακινήσεις είναι τα αναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιεί, είτε είναι τελάρα, κυψέλες και ρήθρες. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Είναι μια δουλειά δύσκολη με τα έξοδά της και ευελπιστεί με την καλή ποιότητα την οποία παράγει να πουλήσει και ανάλογα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει λόγω των ελληνοποιήσεων των μελιών των οποίων γίνεται. Είναι διαφορετικό το να εισάγεται ένα μέλι από μια άλλη χώρα και να αναγράφεται αυτό επάνω στην Ουγγαρία. Αυτό είναι άλλο... μέλι από την Κίνα, αυτό είναι μέλι από την Ουγγαρία, αυτό είναι άλλο, αυτό δεν είναι νοθεία. Είναι άλλο το να έχουμε νοθευμένο προϊόν. Είναι θέμα δημόσιας υγείας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί στο μέγιστο βαθμό στον οποίο μπορεί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι έχετε κάνει εσείς για την αποτροπή, την άμβληση τέλος πάντων αυτού του φαινομένου, που τα τελευταία χρόνια παίρνει διαστάσεις? Εμείς προσωπικά έχουμε πάει στον Υπουργό, στον κύριο Βορύδη, τον Ιανουάριο και το θέσαμε το θέμα επίμονα, γιατί έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Το μέλι που εισάγεται δεν είναι μέλι, είναι ένα είδος σε ρευστότητα σαν νερό και το χρώμα σαν νερό. Και το αγοράζουν με 70 λεπτά αυτοί οι τυποποιητές. Και βάζουν μέσα το καραμελόχρωμα να πάρει χρώμα, βάζουν και ένα μέρος ελληνικού μελιού για να γίνει λίγο πιο σφιχτό το μέλι και ρεσάρεται για μέλι. Είναι μια νοθεία 100% που είπα προσωπικά στον Υπουργό, δεν είναι όταν καταστρέφεται ο μελισσοκόμος. Καταστρέφουμε και την υγεία των καταναλωτών. Γέμισα τα νοσοκομεία εξαιτίας αυτών των τροφών που βρίσκονται στα σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω πως τα παλιότερα χρόνια ο Αριστοτέλης, ο Δημόκριτος, που ήταν και πατέρες της ιατρικής, προσπάθησαν να βρουν ένα προϊόν ή πολλά προϊόντα που να είναι και τρόφιμα αλλά και φάρμακο. Και κατέληξαν μόνο στο μέλι. Αυτό όμως τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί. Ο Υπουργός, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, που είναι και πατριώτης μας, Υπουργός Άμυνας, έβαλε τους συνεταιρισμούς σε όλα τα στρατιωτικά πλατεία. Και εγώ προσωπικά επισκέφτηκα πολλά από αυτά. Ξεκίνησε από την Αθήνα. Όταν πήγα στο πολεμικό αναπτυκό, κύριε Σπιτσέρη, δεν γνώριζα, μα είναι δυνατόν. Και λέω μια κυρία εκεί που ήταν στα ράφια που βουλιούνταν τα μέλια. Καλή μου κυρία, λέω, είχα την εντύπωση ότι ο στρατός τρώει τα καλύτερα. Εδώ μόνο μέλι πουλείται. Εκεί μου λέει το εξής. Τι να κάνουμε, λέει, κύριε Πρόεδρε, να είναι πιο φθηνό και το παίρνουν. Και λένε κιόλα, ας είναι λιγότερο καλό. Συγγνώμη, λέω, δεν υπάρχει μέλι λιγότερο καλό. Μπορεί να υπάρχει μέλι διαφορετικής ποικιλίας, να είναι πεύκο, να είναι καστανιά, να είναι ακακία, να είναι βαλανιδιά, αλλά λιγότερο καλό και μέλι δεν υπάρχει. Και μετά την επίσκεψη του Υπουργού, υποσχέθηκε ο κύριος Βορύδης ότι θα ελέγξουμε τα μέλια. Βέβαια είχε μεσολαβήσει η πανδημία και τώρα πιάστηκαν πολλές αλυσίδες που διακινούσαν από αυτό το μέλινο. Νίκο, αν μου επιτρέπεις... Ναι, Γρηγόρη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπέλο ποιες είναι οι προτάσεις. Είναι ένας μελισσοκομικός σύλλογος, στην ουσία είναι ένας συνδικαλιστικός σύλλογος εν μέρη. Ποιες είναι οι προτάσεις των μελισσοκόμων ώστε να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο?
ή να αντιμετωπιστεί στον καλύτερο βαθμό αυτό το φαινόμενο. Τι προτείνουν αυτοί ως προς την αθρώα εισαγωγή του νοθευμένου μελιού? Για μένα, εγώ θα έλεγα, αν ήταν δυνατόν, πράγμα πολύ δύσκολο, να κοπούν τελείως οι εισαγωγές. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι εμπορικές συμβάσεις υπάρχουν. Δεν είναι αυτό, αφού είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να γίνει. Ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα, ότι δεν ξέρω οι εμπορικές συμβάσεις οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη, ποιες είναι, ας πούμε. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Συνάδελφε Μπέλο, να πω κάτι γι' αυτό συγκεκριμένα. Εμείς ζητάμε ενίσχυση, γιατί είναι λιγότερη παραγωγή, γιατί τα κόστη είναι μεγάλα κλπ. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό που μας απασχολεί. Εμείς θέλουμε λύσεις που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον. Δηλαδή και χωρίς κανένα κόστος από την πολιτεία. Θέλουμε ελέγχους, εντατικούς ελέγχους, να μην γίνεται αυτή η νοθεία. Αυτό θέλουμε και χωρίς καμιά επιβάρηση στην οικονομία του κράτους μας. Το ερώτημα που θέλω να θέσω τώρα, κύριε Μπέλο, λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Εντατικούς ελέγχους, αυτό θέλουμε. Ερώτηση. Είναι εύκολο να γίνει αυτό? Υπάρχει δηλαδή τρόπος να γίνουν εντατικοί έλεγχοι και να αποδώσουν? Τι λέτε εσείς? Όχι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο γιατί? Όχι, είναι πολύ εύκολο, κύριε συνάδελφε Μπέλο και κύριε Σπιτσέρη, είναι πολύ εύκολο. Αυτά όλα τα προϊόντα έρχονται με τιμολόγια. Εμείς καταθέσαμε στο Υπουργείο φάκελο πώς να τα ελέγχουν. Καταθέσατε με τα τιμολόγια. Όταν εγώ στην αποθήκη μου παίρνω 50 τόνους από αυτό το μέλι, πώς το πουλάω? Το πουλάω σαν ελληνικό για πώς το εισήγαγα. Άμα ελεγχθούν οι αποθήκες πώς πουλούνται τα μέλια. Λέτε ότι είναι εύκολο εσείς. Για να δούμε τώρα τι θέλει να πει ο κύριος Μπέλος. Ναι, εύκολο ώστε να γίνει η τυπική διαδικασία του ελέγχου είναι. Μια απλή λύση είναι να μπαίνει αυτοκόλλητο πάνω στην ετικέτα του μελιού, που να λέει, αλλά να το λέει καθαρά, τον τόπο προέλευσης. Όχι με κάτι γραμματάκια που με μικροσκόπιο θα φανούν. Επίσης, να καθιερωθεί το σήμα ελληνικού μελιού, το οποίο το κυνηγάμε εδώ και πόσα χρόνια και δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Να καθιερωθεί ένα θεσμικό. Να ξέρει ο καταναλωτής να πηγαίνει στο ράφι να πάρει ελληνικό μέλι. Ναι, να το αναγνωρίζει. Να ξέρει ότι αυτό που πήρε είναι ελληνικό μέλι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό μέχρι τώρα το έχετε ζητήσει και δεν το έχει κάνει η πολιτεία? Όχι, δεν το έχει κάνει. Εγώ θα έλεγα, Νίκο. Το έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο, αλλά δεν γίνεται πραγματικό. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Γρηγόρη, τι θες να πεις? Εγώ θα έλεγα ότι ίσως μία λύση θα μπορούσε να ήταν να διατηρείται όπως το γάλα ισοζύγιο αγορών πωλήσεων στις μεταποιητικές εταιρείες, σε εμπορικές εταιρείες. Κάτι με τα τιμολόγια, δηλαδή διατηρώντας ένα ισοζύγιο, αγόρασα τόσο μέλι από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, πούλησα τόσο μέλι. Έτσι θα μπορούσε ως ένα βαθμό να ελεγχθεί. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι υπενήθηκε ο κύριος Παναγιωτόπουλος προηγουμένως. Βέβαια οφείλουμε να πούμε, για να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι μελισσοκόμοι, ότι και ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο ποσοστό του μελιού δυστυχώς, και αυτό νομίζω ότι θα το παραδεχθούν και οι δύο καλεσμένοι μας σήμερα, πωλείται στη μαύρη αγορά, θα έλεγα, πωλείται χωρίς τιμολόγια, πωλείται από χέρι σε χέρι από τους μελισσοκόμους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί και να μπορέσει να μπει σε έλεγχο. Γιατί συμβαίνει και αυτό σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι έτσι είναι και δεν νομίζω ότι θα έχουν μεγάλη αντίρρηση καλεσμένοι μας αυτό που λέω. Έτσι δεν είναι? Γρηγόρη, είναι κακό άραγε ο παραγωγός να μπορεί να διαθέτει ένα μέρος της οδειάς του απευθείας στο καταναλωτή? Δεν καταγράφεται όμως, Νίκο. Δεν καταγράφεται. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κύριε Σπιτσέρη. Παρακαλώ, κύριε Παναγιώτη. Ναι. Αυτό που λέει ο φίλος μου ότι μου στήριξε έχει δίκιο. Και θα του πω και ανοιχτά. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος μελισσοκόμων, μικρών μελισσοκόμων, που έχουν λίγα μελίσια, πουλάνε από αυτό το μέλι. Από πόρτα σε πόρτα, στους δρόμους, δεξιά-αριστερά, και δεν μπορεί να τους ελέγξει κανείς. Είναι. Όλοι τώρα που ασχολούνται με λιανική πώληση, όχι όλοι, κάποιοι ασύνδετοι βέβαια από εμάς μελισσοκόμοι, πουλάνε και αυτοί από αυτό το μέλι. Το παίρνουν 1-1,5 ευρώ από το
δόλο εισαγωγέ και το βγάζουμε στους δρόμους, τον οθεύουμε λίγο δικό του που βγάζει και έχω μεγάλο πρόβλημα. Α, δηλαδή στο κόλπο της νοθείας, στο κόλπο της νοθείας είναι και κάποιοι μελισσοκόμοι, λέτε εσείς. Βέβαια, και ήδη μελισσοκόμοι. Εγώ σας φέρω το φάκελο που κατέθεσα στον Υπουργό να ελεγχθούμε όλοι και συνεταιρισμοί, όλοι οι τυποποιητές και οι μελισσοκόμοι που πολλά δεξιά και αριστερά. Μόνο έτσι θα σταματήσει η νοθεία. Κύριε Μπέλο, τι λέτε, αυτό που λέει ο κύριος Παναγιώτοπουλος είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Να σας το πω ακόμη παραδείγματα. Εμείς ναι. Στο συνεταιρισμό από αυτούς τους μικρούς μελισσοκόμους κάθε χρόνο πουλούσαμε 100 μπαλέτες. Άλλους δύο, άλλους τρεις. Δύο χρόνια κουπήκα ράμα. Όλοι αγοράζαν από αυτό το μέλι. Από αυτό το εισαγόμενο, τον εθευμένο. Μάλιστα. Αυτοί τι... που κάνουν αυτή τη δουλειά. Τι λέτε, κύριε Μπέλο. Εγώ νομίζω ότι ένας μικρός μελισσοκόμος δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά αυτού του μελιού, του κινέζικου μελιού. Όπως λέει ο αγαπητός συνάδελφος, τώρα ένας που έχει 10-20 μελίσια, ας πούμε, περισσότερο το εξασκεί σαν χόμπι και στην προσπάθειά του να ισορροπήσει λίγο τα έξοδά του, μπορεί να πουλήσει σε ένα ξάδερφό του, σε ένα γείτονα, σε ένα ξέρω εγώ. Αυτός δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να βρει αυτό το μέλι. Αλλά και εδώ που λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος, πάλι υπάρχουν κάτι οργανωμένες μονάδες, οι οποίες διακινούν με τον τρόπο του χέρι με χέρι, παριστάνοντας τους μελισσοκόμους. Παριστάνοντας τους μελισσοκόμους. Δεν είναι μελισσοκόμοι. Τους μελισσοκόμους λίγο πολύ όλοι τους ξέρουμε. Δηλαδή ο καθένας έχει στη γειτονιά του έναν μελισσοκόμο, ξέρει ότι είναι μελισσοκόμος. Πάντως είναι καλό και οι μελισσοκόμοι, κύριε Μπέλο, συνειδητά να αποφεύγουν τη μαύρη αγορά, να ελέγχεται. Σαφέστατα, ούτε συζήτηση. Να διαθέτετε εσείς, αλλά να είναι σαφές ότι διαθέτετε μέλι. Ναι. Τέλος πάντων, και εδώ είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι για τους μικρούς μελισσοκόμους, για το λόγο ότι για να μπορέσει να είναι απόλυτα εντάξει ένας μικρός μελισσοκόμος, οι δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για να φτάσει το όριο του συνεπούς, είναι πάρα πολύ μεγάλες, που δεν μπορεί να τις πλησιάσει. Βασικά, θα πρέπει η συσκευασία να γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία, έτσι, με την κατατεθειμένη νομοθεσία. Δυστυχώς, όμως, όπως είναι αυτά που προβλέπονται από τον νόμο για να είσαι εντάξει, είναι πάρα πολύ ακριβά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ακριβά. Ποιος μελισσοκόμος μπορεί να κάνει τυποποιητήριο. Μπορεί όμως να συμμετέχει, να συμμετέχει σε συνεταιριστικά σχήματα. Ο Μπέλος, να διαφωνήσω. Γιατί το λέω από προσωπική εικόνα. Το λέω αυτό από προσωπική εικόνα. Εμείς στο συνεταιρισμό κάθε χρόνο πουλούσαμε 100 με 120 μπαλέτες σε αυτούς τους μελισσοκόμους τους οποίους εγώ γνωρίζω. Και αυτοί απότομα εξαφανίστηκαν. Δεν το λέω γιατί το άκουσα, το βλέπω. Στο συνεταιρισμό γνωρίζω τους μελισσοκόμους που παίρναν δύο μπαλέτες, τρεις μπαλέτες και δεν τους έφτανε το δικό τους του μέλι και πλούσαν τους συνεταιρισμού. Αυτοί όλοι εξαφανίστηκαν. Δεν είναι δυνατόν να μην πουλάνε αυτοί μέλι, πάλι μέλι πουλάνε. Άρα από κάπου αλλού το παίρνουν, λέτε. Και εδώ στη Θάσο, κατηβάζουν βαρέλια μέλι από αυτό το μέλι. Το καταγγέλλω για να μάθω καταναλωτής από πού αγοράζει το μέλι. Να εμπιστεύεται το μελισσοκόμο που αγοράζει το μέλι. Και ναι, αλλά... οπουδήποτε. Ναι, αλλά τώρα με αυτά που γίνονται ούτε το μελισσοκόμο θα εμπιστεύεται. Ορίστε. Με αυτά που λέτε, με αυτά που γίνονται ούτε το μελισσοκόμο θα εμπιστεύεται σιγά σιγά. Πάντως, λοιπόν, εγώ θέλω να αφαιρόμουν. Και τη συνείδηση που έχει ο καθένας μας, να τον εμπιστεύεται. Μάλιστα. Έρχεται από δοχεία και κατεβάζουν το θυμένο μέλι, να μην πω και σε ποια χωριά. Νίκο, πάντως, για να αποκαταστήσουμε, εντάξει, εγώ δεν μιλούσα για πώληση στη μαύρη για νοθευμένο μέλι, μιλούσα ακόμη για το κανονικό καλούν. Ναι, κατάλαβα. Απλά ουσιαστικά η μαύρη αγορά είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί αντικειμενικά, έτσι. Για να αποκαταστήσουμε και τη φήμη των μελισσοκόμων, εγώ θα αναγνωρίσω ότι μπορεί να γίνεται, όπως λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ευτυχώς μικρή μερίδα ακόμα, έτσι, για να μην δημιουργήσουμε και την πόλη στους παραγωγούς. Η πλειοψηφία των μελισσοκόμων παράγει ένα μέλι αγνό, υγιεινό και με όλους τους κανόνες τους οποίους θα πρέπει να ακολουθείτε.
Παρόλα αυτά όμως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ο τρόπος πώλησης του μελιού. Είναι κάτι ανάλογο με το ελαιόλαδο, για να μην παρεξηγέμαι, που και ο κάθε παραγωγός μπορεί να το πουλάει σε τενεκέδες ή όχι, και με βάση την νομοθεσία άρχισαν να ορίζονται στις συγκεκριμένες συσκευασίες των μικρών κιλών ή όχι. Ίσως ένα τέτοιο βήμα όσον αφορά την υποχρεωτικότητα της πώλησης του μελιού να ήταν μία λύση στο να περιορίσει τη δυνατότητα νοθείας και ελληνοποιήσεων ξένων τέτοιων μελιών. Είναι μία πρόταση, δεν το γνωρίζω καλά το αντικείμενο, περιμένω να ακούσω και από τους καλεσμένους, οι οποίοι είναι σαφέστατα πιο καλοί γνώστες του αντικειμένου, έτσι. Μάλιστα. Γρηγόρη, ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε του μεγάλου κεφαλαίου αυτού της νοθείας του μελιού και να μάθει και ο καταναλωτής με ποιον τρόπο μπορεί να προστατευθεί, με ποιον τρόπο μπορεί να είναι βέβαιος. Κύριε Σπιτσέρη, ναι, παρακαλώ. Ο καταναλωτής έχει μπερδευτεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό τώρα λέω, να το ξεμπερδέψουμε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ναι. Όταν βλέπουμε, κύριε Σπιτσέρη, ένα μέλι στο ράφι 3 ευρώ, μέσα είναι και το ΦΠΑ. Εάν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ, το κέρδος του σούπερ μάρκετ, το κέρδος του μισάζοντα, έχει το 80 λεφτά. 80 λεφτά μέλι δεν είναι δυνατόν να είναι μέλι. Μάλιστα. Καταστρέφουμε την υγεία μας. Πρέπει να το προσέξει ο καταναλωτής αυτό. Ναι. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε τις νοθείες του μελιού και τα άλλα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελισσοκομεία. Επιστρέψαμε. Είπαμε για τις επιθεώρησεις των μελισσιών, είπαμε για του μεγάλου προβλήματος της νοθείας. Υπάρχει ένα καλό σημάδι, το γεγονός ότι δύο μέρες πριν εντοπίστηκε μια τέτοια νοθεία ενός εντελώς κακού και ενδεχομένως επικίνδυνου προϊόντος για τη δημόσια υγεία, καθώς ήταν όντως ένα σιρόπι μελιού με καραμελόχρωμα, όπως είπε ο κύριος Μπέλος και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Να δούμε τώρα, πέρα από αυτό, η μελισσοκομεία... Το καραμελόχρωμα είναι καρκινογόνο, κύριε... Είναι καρκινογόνο, φυσικά. Ναι, να το ξέρουν. Ναι, αντί δηλαδή να πάρεις μέλι και να κάνει καλό στην υγεία σου, κάνεις κακό. Ναι, ακριβώς. Εδώ θα βοηθήσει πολύ και αυτό που είπε ο κύριος Μπέρος και αυτό που είπατε και εσείς, να υπάρχει ταυτότητα ελληνικού μελιού και να ξέρει ο καταναλωτής ο οποίος αγοράζει το μέλι ότι όντως αυτό είναι ελληνικό μέλι. Ποια είναι τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι? Τι άλλο ζητάτε εδώ και χρόνια από την πολιτεία και δεν ικανοποιείται? Υπάρχει το ζήτημα του πετρελαίου, ζητάτε κάποια άλλη αντιμετώπιση ή... Εγώ να σας πω ειλικρινά, κύριε Σπιτσέρη, εντάξει, παίρνουμε κάποιες επιδοτήσεις μετακινήσεων κλπ. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό, ότι υπάρχουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες μελισσοκόμων στις αποθήκες που λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορούν να το διαθέσουν. Αυτό δηλαδή είναι το αλφα και το ωμέγα των προβλημάτων. Ναι, αυτό είναι. Να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει στην ετικέτα πραγματικά ότι είναι ελληνικό το μέλι και όχι λέει ελληνικό, βουργάρικο, μεξικάνικο. Έχει 10 χώρες επάνω και τρέχα γύρω εσύ τώρα να δεις τι μέλι είναι. Μάλιστα. Η χώρα μας παράγει ποιοτικά προϊόντα, το ξέρουμε αυτό να. Λόγω του κλίματος και των ήλιων που έχει. Οι νέοι μας όμως φεύγουν σε άλλες χώρες για αναζήτηση εργασίας, ελάχιστοι ασχολούνται με τη μελισσοκομεία και με την αγροτική δραστηριότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, κύριε Σπιτσέρη, να μειώνονται τα ποιοτικά προϊόντα και στη θέση τους να καταλαμβάνουν όλα αυτά τα νοθευμένα, τα υποβαθμισμένα, και γι' αυτό έχουμε χαθεί στην αγορά τώρα. Αλλά σίγουρα, αγορά, σίγουρα και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί νομίζω ότι αυτό το είπαμε και το ξανάπαμε και καλά κάνετε και το λέτε. Ένα άλλο πρόβλημα, Γρηγόρη, είναι ότι και από εδώ λείπουν οι ομάδες παραγωγών
λείπει η συντονισμένη δράση των παραγωγών που θα τους δώσει τη δυνατότητα με άλλα μέσα να βγουν στον ανταγωνισμό, με άλλους όρους να μπουν στη διεθνή αγορά, να αποκτήσουν τον σύγχρονο εξοπλισμό που χρειάζονται με γενναίες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες μόνο ομάδες παραγωγών μπορούν να καρποθούν. Σωστά, Γρηγόρη? Ναι, Νικό, αυτό είναι γεγονός. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί. Αλλά θα έλεγα όμως αυτό δικαιολογείται σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι δεν έχουμε να κάνουμε και με πολλούς επαγγελματίες μελισσοκόμους. Δυστυχώς ο κλάδος της μελισσοκομίας, ένα μεγάλο ποσοστό των μελισσοκόμων δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμοι. Δεν είναι αυτή η μοναδική τους πηγή εισοδήματος. Είναι μια δεύτερη απασχόληση, είναι όπως είπε ο κύριος, ένα χόμπι. Κύριε Τιμοσίδη, να απαντήσω σε αυτό. Να τελειώσω, πρόεδρε μου. Άρα είναι δύσκολο να μπορούν και να συνεταιριστούν. Βέβαια, μέσα στις τάξεις των μελισσοκόμων υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος έχει μία αλφα μόρφωση, θα έλεγα, πολύ είναι και ανωτά της παιδείας, θα μπορούσαν να συνεννοηθούν έστω και σε αυτό το βαθμό, έστω και σαν ετεροεπαγγελματίες ή χομπίστες και να δημιουργήσουν τέτοιες ομάδες. Το παράδειγμα του μελισσοκομικού στάσου είναι ένα πρότυπο παράδειγμα το οποίο θα έπρεπε να ακολουθεί και στο χερσαίο τμήμα του νομού, αλλά και από άλλους σε άλλες περιοχές της χώρας, έτσι. Ναι, να πούμε, είναι ξεκάθαρα ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός στάσου ένα φωτεινό παράδειγμα που όμως δεν αρκεί, έτσι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν συμφωνείτε? Δεν συμφωνώ σε αυτό που είπατε, να γίνουν ομάδες παραγωγών. Τι συμβαίνει με αυτό? Γίνονται 2-3 ομάδες στη Θάσου, 5-10 στην Καβάλα. Έρχεται σε αντίθεση πάλι ο μελισσοκόμος μελισσοκόμος. Προσπαθώ και λέω εγώ το ίδιο μέλι, το δικό μου το μέλι είναι καλό, η άλλη ομάδα το δικό μου. Όχι, δεν γίνονται έτσι. Ο ένας μελισσοκόμος πολεμάει τον άλλο. Δεν είναι αυτή η σωστή τακτική που λένε να γίνουν ομάδες. Όχι, παραγωγών. Ο δικός σας συνεταιρισμός λειτουργεί ως μια μεγάλη ομάδα παραγωγών στην πράξη, εμείς, κύριε Παναγιώτοπουλε. Λειτουργούμε, ναι, να γίνει αυτό ένας λέω. Μεγάλος συνεταιρισμός. Ναι, αλλά μα γι' αυτό μιλάμε. Μιλάμε για μια... άτομα και 20 άτομα δεν γίνονται αυτά. Μιλάμε για συνεταιριστικό πνεύμα. Τον άλλον. Ναι. Κύριε Μπέλο, στη Θάσο, στο μελισσοκομικό συνεταιρισμό τα καταφέρνουν. Στο χερσαίο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αλλά και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, τι γίνεται? Δεν υπάρχουν τέτοιοι συνεταιρισμοί. Το νησί της Θάσου είναι ευεργετημένο από το Θεό, γιατί έχει αυτό το ΠΕΦΚΟ, το οποίο είναι ένα μοναδικό ΠΕΦΚΟ. Και γι' αυτό το λόγο, από πολλά χρόνια πριν, δηλαδή οι μπαμπάδες σας, οι παππούδες σας, εδώ στο χερσαίο χώρο, όπως είπε ο κύριος Τιμοσίδης, οι περισσότεροι μελισσοκόμοι το έχουν σαν δεύτερη δουλειά. Έχουν δηλαδή την κύρια ενασχόλησή τους και σαν ένα συμπληρωματικό εισόδημα έχουν το μέλι. Αυτοί είτε είναι λίγο φοβισμένοι, ας πούμε, δεν θέλουν πολλά να ανακατεύονται με φορείες, με το ένα, με το άλλο, ας πούμε, και αυτό το λόγο παραμένουν έτσι, δίνοντας το μέλι τους πόρτα χέρι με χέρι. Αλλά αυτό όμως απαγορεύει τους ελέγχους. Γι' αυτό είπα εγώ πρέπει να γίνουν ομάδες παραγωγών. Βέβαια, οι ομάδες παραγωγών γιατί να φαγωθούν μεταξύ τους? Ο κάθε ένας θα έχει το δικό του. Δηλαδή, το θεώρησε ο κ. Παναγιωτόπουλος ότι όταν λέμε ομάδες παραγωγών ότι αυτό αντίκειται στους υφιστάμενους συνεταιρισμούς. Δεν είναι αυτό. Ουσιαστικά ο συνεταιρισμός της Θάσου λειτουργεί ως μια πολύ μεγάλη ομάδα παραγωγών και γι' αυτό πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Χρειάζονται αντίστοιχες τέτοιες συνεταιριστικής βάσης οργανώσεις και εκτός νησιού. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ακούστε να σας πω με απλά λόγια. Εδώ είμαστε και ελλουργικοί συνεταιρισμοί. Κάθε χωριό έχει τον ελλουργικό συνεταιρισμό. Και βλέπω τώρα. Το κάθε συνεταιρισμό του κάθε χωριό που βγάζει τα λάδια του, λέει το δικό μας το λάδι είναι καλό. Το δικό μας το λάδι είναι καλό και άλλο το πουλάει πιο φθηνά. Και ναι, φανταστείτε τώρα πόσο καλύτερα θα ήταν να υπήρχε ένας ελλουργικός συνεταιρισμός για όλο το νησί, κύριε Παναγιώτοπουλο. Σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ, αλλά να γίνουν ομαδούλες, ομαδούλες. Όχι, όχι. Δεν εννοούσαμε αυτό. Δεν έχει... Το θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι το εξής. Ότι στη Θάσο καλά,
Στο υπηρετικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αλλά και στις άλλες περιφερειακές ενότητες, τέτοιου είδους συνεταιριστικές οργανώσεις δεν υπάρχουν, κύριε Μπέλου. Ναι, δεν είναι πολλά τα. Έχουν διαλύσει συνεταιριστικές. Είναι πολλά τα στοιχεία. Ένα το βασικότερο στοιχείο είναι ότι ο Έλληνας δεν έχει το στοιχείο του συνεταιρίζεστε. Δεν το αντέχει. Και όμως το αντέχει. Στη Θάσο, εμπροκειμένως στο μεσογειακό συνεταιρισμό, το αντέχει. Ναι, ας μην ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος και θα σας έλεγα εγώ. Ναι, αλλά υπάρχει. Είναι επιτυχημένες δώρο Θεού για τους θασίτες. Ομάδες παραγωγών στον Έστω. Η ΕΑΣ Καβάλας. Δηλαδή, υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα. Εδώ γύρω δηλαδή. Δεν είναι μόνο ο Παναγιωτόπουλος. Ο Παναγιωτόπουλος, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Υπάρχουν και άλλες πολύ επιτυχημένες ομαδικές τέτοιες προσπάθειες συνεταιριστικής βάσης. Γρηγόρη. Είναι αλήθεια, Νίκο, ότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη συνεργατισμού, όχι μεγάλη διάθεση των παραγών να συνεταιρίζει, και αυτό είναι αποτέλεσμα της πορείας του συνεταιριστικού κινήματος στα προηγούμενα 25 με 30 χρόνια, όπου το συνεταιριστικό κίνημα έχασε τον προσανατολισμό του, μπήκανε μέσα κομματικές πιέσεις, πολιτικοποιηθήκανε και δημιούργησαν θέματα. Παρ' όλα αυτά όμως η ανάγκη θα αναγκάζει πολλούς κλάδους παραγωγής, πολλά προϊόντα να δημιουργούν ομάδες. Εγώ θέλω να απαντήσω λίγο στον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, δεν διαφωνήσω, αλλά να προτείνω ότι ή να αναφέρω ότι ακόμη και όταν θα γίνουν τρεις και τέσσερις ομάδες παραγωγών, υπάρχει λύση το να μην ανταγωνίζεται. Μπορεί να υπάρχουν τρεις και τέσσερις ομάδες παραγωγών, αλλά το μέλι της Καβάλας να βγαίνει με ένα brand name. Μοναδικό, να λέγεται μέλι Καβάλας. Είναι δύσκολη διάθεση, κύριε Δημοσίδη. Είναι δύσκολη διάθεση. Να ολοκληρώσω. Ο κάθε συνεταιρισμός να έχει τη δικιά του παραγωγή, τους δικούς του παραγωγούς, αλλά να συμφωνήσουν οι πέντε συνεταιρισμοί ότι θα διαθέτει το μέλι τους με ένα brand name, με μία ίδια συσκευασία. Κάτι παρόμοιο γίνεται με τα κρασικά της Γαλλίας. Και αν θέλετε, ας λέγεται και μέλι Θάσου, αν είναι αυτό το πιο γνωστό όνομα. Μπορεί να ονομαστεί μέλι. Είναι αυτές οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, Γρηγόρη, έτσι. Το οποίο. Εκεί αναφέρεσαι. Είναι συμφωνία και σε αυτό μπορεί να συντελέσει και η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση αυτό, στο να δημιουργήσει ένα brand name και ας είναι και 4-5 παραγωγούς. Κάτι όμως που να αναφέρουμε δεν έγινε ούτε στην πλευρά του ΝΕΠ. Εκεί ο καθένας πουλάει τα κτηνίδια του με τη δικιά του επωνυμία. Ή τα σπαράγια του, ας πούμε. Είναι μια αναγκαιότητα που μπορεί να γίνει στο εξωτερικό, το έχουν κατανοήσει αυτό. Και ενώ υπάρχουν πολλές ομάδες παραγών, ανά περιοχή έχει το δικό της brand name, όλοι πουλάνε με το ίδιο όνομα, στους δικούς τους πελάτες, ξεχωριστά ο καθένας, αλλά έχουν και την ίδια συσκευασία. Έτσι δημιουργείς προστιθέμενη αξία στο προϊόν σου. Και οι ποσότητες οι οποίες διανέμονται δεν είναι πολλές, έχεις και καλύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Ναι, προφανώς μπορείς να αποταθείς σε πολύ μεγαλύτερες αγορές με άλλους όρους. Έτσι ακριβώς. Οι οποίες αλλιώς θα σε υπολογίσουν αν έχεις, ας πούμε, 10 τόνους και αλλιώς θα σε υπολογίσουν αν έχεις 1.000 τόνους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ νομίζω όμως το κυριότερο πρόβλημα, Νίκο, της μη δημιουργίας ομάδας είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Μπέλος. Θάσο, υπήρχε αυτό ο συνεδρισμός από πολύ παλιά. Γιατί κάποιοι άνθρωποι ζούσαν από τη μελισσοκομεία αποκλειστικά και μόνο. Άσχετα αν στην πορεία ασχοληθήκαν και με το τουριστικό προϊόν, ασχοληθήκαν και με άλλα πράγματα. Υπήρχε ένας συνεταιρισμός, ο οποίος είναι αλήθεια, συμφωνώ με τον κύριο Μπέλο, είναι ευλογία που έχει πρόεδρο τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήρθε και τον εξέλιξε, τον ανέβασε και τον έκανε ένα φωτεινό παράδειγμα συνεταιρισμών. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε από πριν, γιατί είχε επαγγελματίες μελισσοκόμου. Ναι, το χερσαίο είναι λίγο διαφορετικά. Και να σταματήσουμε πολύ τα κολακευτικά λόγια. Καλώς λέγονται για τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Να πούμε την αλήθεια όμως, κύριε Μπέλο. Όταν ανέλαβε ο Παναγιωτόπουλος συνεταιρισμό, δεν ανέλαβε καν υγιή συνεταιρισμό. Ήταν χρεοκοπημένος, έτοιμος προς διάλυση και τον ανέλαβε και. Ναι, ήρθε η αγροτική τότε να κάνει κατάσχεση και ζήτησα να μας δώσουν 2 χρόνια προθεσμία. Και μέσα σε 2 χρόνια. Το χρεοκοπημένο μαγαζί έγινε μαγαζί γωνία. Ναι, πήραμε μπροστά. Ναι, πήραμε μπροστά και σε 6 χρόνια ξεχρεώσαμε
όλα τα χρέη, 130 εκατομμύρια. Ένα άλλο, ένα όμως ζήτημα... Να το έχεις υπόψη σας για τους συνεταιρισμούς γενικά, γιατί οι συνεταιρισμοί κάναν περιουσίες, όπως ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όμως, γιατί υπήρχε ο έλεγχος της αγροτικής τότε, ερχόταν υπόψη κάθε χρόνο και ελέγχα τους συλλογισμούς. Από το 81 που βγήκε η κυβέρνηση του Πασόκ, είπε ότι οι συνεταιρισμοί θα αυτοδιαχειρίζονται με τα διοικητικά συμβούλια για τα υποπτικά. Από τότε και μετά η διαχείριση έπεσε στους λογιστές και στους γραμματείς. Και από εκεί διέλυσαν οι συνεταιρισμοί. Μάλιστα. Γιατί το κάθε διοικητικό συμβούλιο είναι και παραγωγός. Είναι μελισσοκόμος, είναι λεωπαραγωγός, είναι πάει στη δουλειά του να αποδώσει. Δεν κάθεται να ασχοληθεί και δεν γνωρίζει και πολλά. Εγώ προσωπικά, επειδή ασχολήθηκα με τα αγροτικά από πολύ μικρός, έχω 45 χρόνια μόνο μελισσοκόμος, γι' αυτό γνώριζα και μπόρεσα να ελέγξω το συνεταιρισμό. Ένα ζήτημα, κύριε Παναγιωτόπουλο και κύριε Μπέλο, με το οποίο δεν ασχοληθήκαμε απόψε, είναι το εξής, ότι μιλάμε για το μέλι και πραγματικά το μέλι το ελληνικό, τα είπαμε, είναι εξαιρετικό, είναι πολύ καλό για την υγεία και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν πολλά προϊόντα της Κυψέλης, όλα τα προϊόντα της Κυψέλης, τα οποία είναι εξαιρετικά. Είναι η πρόπολη που είπε ο κύριος Μπέλος, είναι ο βασιλικός πολτός, είναι ακόμα και το κεντρί, το δηλητήριο της μέλισσας, το οποίο είναι φάρμακο κορυφαίο για πάρα πολλά πράγματα, είναι η γύρη. Θεραπεύει, να σας το πω να το ξέρετε, την κατασκήρυξη κατά πλάκας. Βεβαίως. Το δηλητήριο της μέλισσας είναι ένα που θεραπεύει. Εδώ όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο και κύριε Μπέλο, δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα μέχρι τώρα. Ή μάλλον, αυτά που έχουν γίνει σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν. Τι λέτε, κύριε Μπέλο? Εγώ λέω πρέπει οι μελισσοκόμοι να γίνουν δεκτικοί στις νέες, στις καινοτόμες ανακαλύψεις, στα καινούργια μηχανήματα, γενικά σε ό,τι βοηθάει τη μελισσοκομεία. Τώρα αυτό και που λέτε για το δηλητήριο της μέλισσας, ελάχιστοι μελισσοκόμοι ξέρουν ότι μπορεί να κερδίσουν χρήματα από την εκμετάλλευση αυτού του προϊόντος. Εδώ πριν από λίγα χρόνια δεν ξέραμε τη γύρι πώς να τη μαζέψουμε. Και μάλιστα, κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα μου έλεγε προηγουμένως ο κύριος Μπέλος ότι το δηλητήριο της μέλισσας είναι εύκολο να το συλλέξεις και να το αξιοποιήσεις με έναν απλό τρόπο που μου εξήγησε ο κύριος Μπέλος. Παλιότερα πήραμε παγίδες. Είναι με σφουγγάρια και όταν πάει να μπει στην είσοδο, δυσκολεύεται η μέλισσα, βγάζει το κεντρί και αφήνει το δηλητήριο πάνω στο σφουγγάρι. Είναι μια ειδική παγίδα να. Αλλά δεν υπάρχει διάθεση. Πού να το διαθέσεις? Α, το έμασες. Πες μου κάποιος να το παίρνει. Δεν υπάρχει κάποιος που πει ότι φέρτε το δηλητήριο, το πληρώνω τόσο. Είναι ενδεχομένως αν υπάρχουν ποσότητες ήταν αλλιώς. Γρηγόρη, τι λες? Θα μπορούσατε όμως, πρόεδρε, σε συνεργασία με ένα ίδρυμα ή με ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ένα ίδρυμα έρευνας, να εξετάσετε τις δυνατότητες της χρήσης του δηλητηρίου της μέλισσας. Υπάρχουν και προγράμματα τα οποία μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. Χρειάζεται όμως, εγώ Νίκο θα πω ότι όπως και στη γεωργία, στη μελισσοκομεία, έρχονται καινούργια πράγματα. Μιλάμε για γεωργία ακριβίας, θα μιλήσουν και για ευφυή γεωργία, θα μιλήσουν και για ευφυή μελισσοκομεία. Είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά εφαρμόζονται σε ξένες χώρες, ειδικά σε μεγάλες μελισσοπαραγωγικές χώρες, και σιγά σιγά θα έρθουν και εδώ. Θα είναι ραγδαία η εξέλιξη σε όλο τον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια, με τις νέες τεχνολογίες, με τις νέες δυνατότητες, και χαίρομαι που υπάρχουν εδώ άνθρωποι. Το καλό είναι ότι ασχολήθηκαν πολύ νέα παιδιά πλέον με τη μελισσοκομεία, τα οποία είναι πολύ πιο δεκτικά σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι αν λυθεί το πρόβλημα, το κυριότερο το οποίο αναφέραμε στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής, της νότευσης του μελιού, έρχονται καλές μέρες για τη μελισσοκομεία. Έρχονται καλές μέρες. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
εκπομπή Αγροτικό ημερολόγιο αφιερωμένη στα προβλήματα και στα θέματα της μελισσοκομείας με κορυφαίο, με το α και το ω το ζήτημα της νόθευσης του μελιού. Αντί λοιπόν πηγαίνει ο καταναλωτής να προμηθευτεί ελληνικό μέλι από τα αράφια του σούπερ μάρκετ και παίρνει προϊόντα τα οποία εν τέλει μέλι δεν είναι, όπως φάνηκε και σε πολύ πρόσφατους ελέγχους προχθές μόλις ο ΕΦΕΤ εντόπισε τέτοιο εκχύλισμα μελιού, ας το πούμε έτσι, με καραμελόχρωμα, το οποίο σωστά είπε ο κ. Παναγιώτοπουλος ότι είναι εν τέλει καρκινογόνο. Γρηγόρη, κλείνοντας την εκπομπή, δύο λόγια. Εγώ, Νίκα, είπα ότι έρχονται καινούργια πράγματα πριν και πριν τη διακοπή και στη μελισσοκομεία. Είπα ότι πολλοί νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την μελισσοκομεία πλέον και αυτό δίνει ελπίδα. Έρχονται καλύτερες μέρες με την μελισσοκομεία. Να κλείσω ως εξής. Να προτείνω στους καταναλωτές, στους τηλεθεατές μας να προτιμούν το καβαλιώτικο μέλι, το μέλι των παραγωγών της Καβάλας, διότι θα το πιστοποιήσουν και οι δύο καλεσμένοι ότι είναι ένα από τα καλύτερα μέλια που παράγονται σε αυτή τη χώρα, από ευσυνείδη του σε μεγάλο βαθμό μελισσοκόμους και με τις μεθόδους και τις διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν αυτή την υψηλή ποιότητα του μελιού. Μάλιστα. Κύριε Μπέλο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τιμοσίδη ότι θα πρέπει εμείς σαν συνδικαλιστικοί φορείς να αναδείξουμε τα ποιοτικά χαρίσματα που έχει το μέλι της περιοχής μας, να προσπαθούμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε, να κυνηγάμε αυτούς τους ανθρώπους που παρισφρίουν και χαλάνε την καλή εικόνα του κλάδου. Και πιστεύω ότι και ο καταναλωτής σιγά σιγά θα αφυπνιστεί και θα καταλάβει την αξία του δικού μας. Κύριε Παναγιώτοπουλε, έχετε τον τελευταίο λόγο. Ναι, εγώ θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Να δώσω συγχαρητήρια τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ και όποιος θέλει να μπει στο site. Αυτή είναι απάτη με το μέλι που δεν είναι μέλι. Και να διαβάσει εκεί τι λέει ο ίδιος ο ΕΦΕΤ. Και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και το κανάλι σας που μας βοηθάτε τέλος πάντων να πάνε στα αυτιά των αρμοδίων για να ελέγξουμε το μέλι. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε Μάλιστα. λεφτά να μας δώσουν. Κύριε Παναγιώτοπουλε, κύριε Μπέλο, ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Σε αυτή την εκπομπή το Αγροτικό Ημερολόγιο ασχολήθηκε με τα ζητήματα της μελισσοκομείας, ενός ιδιαίτερα δυναμικού κλάδου του πρωτογενούς τομέα που έχει μια ξεχωριστή σημασία. Γρηγόρη, σε αυτό το σημείο να καληνυχτήσουμε και να εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ λοιπόν. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα.